ένα ερώτημα για όλους όσους παρακολουθούν αυτό το βίντεο. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ικανός για πρωθυπουργός σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της χώρας, από όλους τους πιθανούς που υπάρχουν, από αυτούς που είναι στη Βουλή, από αυτούς που δεν είναι, από οτιδήποτε. Θέλω να σας δείξω κάτι. Λέει ο κ. Καρατζαφέρης κάποια χαρακτηριστικά για έναν τέτοιο αρχηγό. Υποθέτω ποιος πρέπει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, να πούμε. Αλλά θα συνεργαστείτε όμως με αφήστε τα κόμματα. Όχι. Θα είναι αψηφισμένο και τη Νέα Δημοκρατία. Επαναλαμβάνω, κύριε Φελέχη, τι πρέπει να έχει ο πρωθυπουργός Ελλάδα. Όχι, εμένα μου έρχεται τι πρέπει να είναι ο πρωθυπουργός Ελλάδα. Θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Επαναλαμβάνω, τι πρέπει να είναι. Αναγνωρίσουμε στην Ευρώπη. Να το ξέρουμε στην Ευρώπη. Να το νομίζουμε στην Ευρώπη. Συμφωνούμε. Πρέπει να μπορεί να λέει όχι. Μην είναι μονίμως το ναι. Μπορεί να έχει και προσδιορισμούς εξωτερικής πολιτικής πέρα από το ανήκομεν στη Δύση. Ποιος είναι αυτό? Μόνο, δεν ξέρω. Ο ελληνικός λαός δεν υπάρχει. Ακούστε κάποια χαρακτηριστικά που συμφωνούν όλοι. Ποιος είναι αυτός? Μπείτε ποια είναι η τίμωση των δημοσιογράφων. Εγώ βλέπω την περιγραφή του ίδιου. Αυτό την περιγραφή του ίδιου. Γιατί πήγε μόνο στον Καρατζαφέρη, κυρία Στάι. Χαίρομαι να βλέπετε σε πολύ μικρό. Όχι, τον εαυτό σας περιγράφετε. Τότε πάμε σε κατάσταση. Περιγράφει τον εαυτό του, τότε όμως τον ταυτίζει με το μεταξά. Ακούστε τι είπε ο άλλος. Περιγράφει τον εαυτό του. Τι είπε ο άνθρωπος? Είπε δύο ιδιότητες χρήσιμες για τον επόμενο πρωθυπουργό. Και οι δύο δημοσιογράφοι κατέληξαν ότι περιγράφει τον εαυτό του, γιατί δεν υπάρχει άλλος που έχει αυτές τις ιδιότητες. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τα λένε χωρίς δεύτερη σκέψη. Συμφωνούν ότι ο επόμενος πρωθυπουργός πρέπει να έχει αυτά τα στοιχεία και χωρίς δεύτερη σκέψη συμφωνούν ότι μόνο ο Καρατζαφέρης τα έχει. Τι άλλο να πω? Και νομίζω και εσείς ίδιοι καταλαβαίνετε ποιος πρέπει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Ποιος είναι ικανός να σώσει τη χώρα. Και ποιος το έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει.